η κατάργηση του νόμου της προηγούμενης συγκυβέρνησης, που ακολουθεί και η νέα συγκυβέρνηση όμως, δυστυχώς δεν έχει αποφασίσει να απορρίψει αυτόν τον νόμο και ετοιμάζει και νέα μέτρα. Επίσης, είναι η αύξηση του αφορολόγητου σε επίπεδα που να μπορούμε να επιβιώσουμε σαν επαγγελματίες εμείς και οι οικογένειές μας. Είναι η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης για τους συνταξιούχους και άλλα ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους συναδέλφους. Εδώ έχουμε μαζευτεί όλοι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί βέβαια, στο πόλεμο που μας έχει κηρύξει η συγκυβέρνηση και η μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο όπλο να αντιπαραθέσουμε εκτός από την μπάλη, την ανυπακοή. Σήμερα συμμετέχουν και οι ξυλουργοί σε αυτή την κινητοποίηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά αυτόν εδώ. Η κατάσταση είναι δραματική, η πτώση στον κλάδο μας είναι περίπου στο 85%, αλλά όπως σας είπα και πριν, τα προβλήματα είναι κοινά για όλα τα βιοτεχνικά και εμπορικά σωματεία, άρα το μόνο που μένει είναι μια πλατιά συμμαχία να προσπαθήσουμε να το πολεμήσουμε.